Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Athens Sports Hall. Χρόνια πολλά σε όλους. Βράδυ 19 του Απρίλη. Είναι το πρώτο παιχνίδι της προεμιτελικής σειράς και η Hood υποδέχεται την Space Ελλάς. Μεγάλο μάτς, πολύ μεγάλο μάτς ανάμεσα σε δύο από τα ίσως μεγαλύτερα φαβορί για την κατάκτηση της φετινής Master. Πρώτη κατοχή για την ομάδα του Στέργιου Πατσάκα, που θέλει να κλείσει θέση σε δεύτερο φετινό και πολλοστό συνολικά Final Four στην ιστορία της Hood. Και πρώην Arts, πρώτο καλάθι στον πρώτο προημιτελικό από τον Συφναίο. 3-0. Ο Μάνης τώρα στην οργάνωση της πρώτης επίθεσης για τους Πορτοκαλί. Space Ελλάς παραμένει αίτητη έπειτα από μια άκρος δραματική σειρά πάντως με τους Αμφιδέξιους, που μπορεί η Space να την σκούπισε, αλλά θα μπορούσε να είχε σκουπιστεί η ίδια. Όποιος είδε τα μάτς ξέρει τι ακριβώς εννοώ. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες για τις δύο ομάδες και θα πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στη συνέχεια. Για την τυπικά γηπεδούχο Hood, Σαρίς Λαύκας Συφναίος, με το 14 ο Χανιώτης και με το 89 ο Πετράκος. Λαύκας, σπλίτ και πάσα στον Χανιώτη, αυτός βρίσκει διάδρομο, κρατιέται στον αέρα, αλλά εκεί μπάλα θα του παίξει ένα περίεργο παιχνίδι, λάθος πάσα του Ντουμάνι. Εδώ η Space πήγε να εφαρμόσει ένα από τα κλασικά της play, με τον Βεργόγιαννη να βρίσκεται σε θέση offside, προτού κάνει μπάλα βρεθεί σε χέρια παικτών της ομάδας του. Έγκαιρο όμως το αμυντικό transition των γηπεδούχων. 3-0 παραμένει έπειτα από 1,5 λεπτό. Πεντάδα για την Space με Ντουμάνι, Λιόπουλο, Κωνσταντινίδη, Μαμαλάκη και φυσικά Βεργόγιαννη. Λιόπουλος, μπάλα χαμηλά στον Κωνσταντινίδη, στοχευμένη επίδεση. Και τώρα Ντουμάνης, 3 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Βεργόγιαννης εκτελεί και αστοχή. Μαζεψε ο Χανιώτης το rebound και ο Συφναίος κερδίζει φάουλ, πρώτο στο μάτς. Hood που τερμάτισε δεύτερη στον τρίτο όμιλο με 15 νίκες και μόλις 3 ήττες. Προκρίθηκε και αυτή με 2 νίκες, και αυτή όμως σχετικά δύσκολα, να αναλογιστούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι σειράς με το Black Mamba χρειάστηκαν 50 αγωνιστικά λεπτά για να πάρει το Ροσβίλο, δύο παρατάσεις δηλαδή. Ντουμάνης όλο το δρόμο, τον σταματά ψηλά με φάουλο Χανιώτης και τον οδηγεί στη γραμμή για τους πρώτους πόντους της Space Ελλάς στο παιχνίδι. Ο Ντουμάνης που πριν από λίγες μέρες με μαεστρική καθοδήγηση από τον πάγκο οδήγησε την Space Ελλάς 2 στην άνοδο από την D2 στην D1. Μια φοβερή ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στα Πυράγχας, όταν η Space Ελλάς 2 υπερκάλυψε τη διαφορά των 12 πόντων. Πρώτοι δύο πόντοι πράγματι για την Space. Την Space Ελλάς 1. 3-2 λοιπόν. Συφναίος. Σαρίς πίσω από το screen του Λαύκα. Δεν μπαίνει το σουτ, rebound ο Ηλιόπουλος. Και τώρα Μαμαλάκης. Ντουμάνης, όπλησε για τρεις, είναι καλό το σουτ. 3-5 πρώτο προβάδισμα στο match για την Space. Με 5 συνεχόμενους και αναπάντητους πόντους από τον αρχηγό και ηγέτη της ομάδας. Τώρα ο Σερίς θέλει να δώσει στον Πετράκο, παίρνει ο Χανιώτης αφού ο Ηλιόπουλος ήταν σκιά πάνω στον παίκτη της Hood. Αστόχησε ο Λαύκας, πήρε ο Συφναίος. Δεν βιάστηκε να εκτελέσει. Ο Σαρίς δεν το σκέφτεται, αλλά δεν δικαιώνεται. Μαμαλάκης απέναντι στον Λαύκα. Εξαιρετικός αμυντικός ο Τόλης. Κατάφερε να τα βγάλει πέρα. Να πούμε επίσης ότι όπως και στη φάση
τον 16, έτσι και στη φάση των 8. Αυτός που θα περάσει θα χρειαστεί δύο νίκες. Δεν υπάρχει διαφορά πόντων όπως άλλες χρονιές. Στις 23 του Απρίλη το δεύτερο παιχνίδι σειράς εδώ στο Athens Sports Hall. Και αν χρειαστεί τρίτο, τρεις μέρες αργότερα στις 26, πάλι στο Athens Sports Hall του Κολωνού. Ντουμάνης, backscreen του Κωνσταντινίδη για να ελευθερωθεί ο Βεργόγιαννης. Διαβασμένη και σε αυτό το play η Hood. Βεργόγιαννης στο σίδερο, αλλά παίρνει ο ίδιος. Και τώρα Μαμαλάκης. Υπάρχει χρόνος. Ηλιόπουλος. Κωνσταντινίδης από τις βολές, αυτό το έχει και το αποδεικνύει. 3-7. Καλό ξεκίνημα για την Space. Μπαίνει και ο Κωνσταντινίδης στην εξίσωση των scorer. Όλοι ένα καλάθι εντός παιδιάς από την Χουτ στο πρώτο τετράλεπτο. Συχναίος. Κινεί το Λάφκας ωραία χωρίς την μπάλα και τώρα τροφοδοτείται. Το τρίποντο του Πετράκου, άτυχος εδώ ο γκάρ των γηπεδούχων. Ο Μαλάκης γρήγορο το transition, άλλαξε κατεύθυνση. Ντουμάνης πατώντας τη γραμμή και αυτό μέσα. 3-9 από τον Παναγιώτη που ευηγεί επιθετικά την ομάδα του. Μάνης που ήταν ο MVP στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με τους Αμφιδέξιους, πετυχαίνοντας double-double με 20 πόντους και 13 rebound, παρακαλώ. Εδώ ο Χανιώτης θα υποπέσει σε λάθος. Ο Χανιώτης απ' την άλλη ήταν ο MVP του πρώτου παιχνιδιού κόντρα στο Black Mamba με 26 πόντους, 10 rebound και 6 στα 12 τρίποντα. Πάμε σε time-out. Το πρώτο στον αγώνα το έχει καλέσει ο coach Στέργιος Πατσάκας, καθώς βλέπει την Space ικανή να ξεφύγει. Για την Χούντα, όπως προείπα, αυτό είναι το δεύτερο, μάλλον αυτή είναι η δεύτερη φετινή της προσπάθεια να βρεθεί σε Final Four. Βρέθηκε στον ημιτελικό του κυπέλου. Εκεί βέβαια δεν κατάφερε να παρουσιάσει το πρόσωπο που θα ήθελε κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές της Elite West Kings. Έβγαλε αντίδραση όμως. Στη φάση των 16 ήταν πολύ καλή κόντρα στον Black Mamba. Πήρε δίκαια την πρόκριση. Την ίδια πεντάδα συνεχίζει η Hood. Δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα της Space Ελλάς. Είναι με το 6 ο Μπαζόρας και με το 11 ο Γιάννης Ελευθερίου. Μάνης πεσμένος στο παρκέ, κάνει λάθος. Μπαζόρας. 14 είναι η επίθεση. Ντουμάνης. Σάρι στη Βιτσάιτ, κάνει λάθος. Συφνέος. Λάφκας. Και Χανιώτης. Πετράκος με εκρηκτικό πρώτο βήμα παίρνει φάουλ χαμηλά από τον Ηλιόπουλο. Φάουλ που είναι το τρίτο ομαδικό της Space Ελλάς. Μόλις ένα φάουλ μετράει Hood στα πρώτα 5,5 αγωνιστικά λεπτά. Ένα σουτ μέσα σε απόστασης τώρα, υπέροχη εκτέλεση, Πετράκος και 5-9. Ντουμάνης, στα δικά του χέρια ξεκινά και αυτή η επίθεση. Τώρα ο Ελευθερίου προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση από τον Λάφκα, ο Μπαζόρας εκτελεί άστοχα. Πολύ πολύ καλό μπλοκάο τώρα εκεί από τον Λάφκα, κερδίζει μάλιστα και φάουλ. Κάπως έτσι η Space φτάνει τα 4 ομαδικά σχετικά νωρίς στην πρώτη περίοδο.
Ψαρίς. Θέλει να συνεργαστεί με τον Λάφκα. Ξέφυγε ο Γιάννης, εκτέλεσε και συνδέθηκε με το καλάθι. 8-9 στον πόντο το μάτς. Γρήγορα η Χουτ μειώνει τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της. Μπαζόρας. Ελευθερίου γύρισε πρόσωπο στο καλάθι. Δεν ήταν καλό το σούτ όμως. Συφνέος θέλει να πιάσει τον ύπνο, την αντίπαλη άμυνα. Δεν τα καταφέρνει. Μακρινή του ντουμάνι, κλέβει ο Λάφκας. Πετράκος. Λάφκας πήρε φόρα, κρατήθηκε στον αέρα, αλλά δεν τέλειωσε τη φάση όπως θα ήθελε. Ο μάτς έχει αποκτήσει γρήγορο ρυθμό. Στο τελευταίο λεπτό, φάουλ τώρα του Πετράκου. Οκτώ δευτερόλεπτα στη διάθεση της Space. Με τον Μπαζόρα να δίνει στον Ντουμάνι. Ντουμάνις. Ευγαλέξω την μπάλα, εκείνο Βεργόγιαννης. Ωραία συνεργασία με τον Ελευθερίου, νεοκλέψιμο του Λάφκα. Ξέφυγε ο Συφνέος, έρχεται από δεξιά ο Σαρίς, αλλά η μπάλα δεν φτάνει ποτέ σε εκείνον. Γιατί ο Ηλιόπουλος έχει γυρίσει γρήγορα και έχει διορθώσει την κατάσταση για την ομάδα του. Βεργόγιαννης, όχι. Πετράκος. Δεν είμαι σίγουρος αν κάποια από τις δύο ομάδες ευνοείται από αυτό το φρενήρι ρυθμό. Συφνέως αστοχείο, Ελευθερίου μαζεύει 2,5 λεπτά πριν τη συμπλήρωση της πρώτης περίοδου. Πάντα στο 8-9. Μπαζόρας. Ντουμάνης. Νέο σκριν του Ηλιόπουλου. Το σούτ από τα 5 μέτρα δεν μπαίνει. Και μακρινό το rebound του Πετράκου. Χανιώτης δεν μπορεί εκεί. Time out από την Space Ελλάς τώρα. Πάμε να δούμε λίγο τις αποστολές των δύο ομάδων, μιας και έχουμε διακοπή. Για την Space, Βεργόγιαννης, Ελευθερίου, Ηλιόπουλος, Κωνσταντινίδης, Μαμαλάκης, Μπαζόρας, Μπαμπάκος, Ντουμάνης, Σιαρές και Λιμπεράκος. Μεγάλος απώντας, ο μεγάλος άτυχος Τάσος Παπαδόπουλος που τραυματίστηκε σοβαρά στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με τους Αμφιδέξιους. Να του ευχηθούμε και από εδώ περαστικά και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας. Για την Χουντ, Ντράγκαν Μιλίσεβιτς, Λάφκας, Πετράκος, Αρής, Συφνέος, Στεφόπουλος, Χανιώτης, Θεοδόρου και Πρωτόγερος. Πρωτόγερος που, αν δεν κάνω λάθος, έλειψε στη φάση των 16. Φάση των 16, στην οποία η Χουντ νίκησε με 91-88 το πρώτο δραματικό παιχνίδι κόντρα στο Black Mamba, την ομάδα του Παντελή Μπασδάνη. 53-72, σαφώς πιο άνετη η επικράτηση των Χουντιανών στον επαναληπτικό. 54-51 και 65-67 οι δύο νίκες στη Space Ελλάς κόντρα στους μαυροκόκκινους Αμφιδέξιους. Επιστρέφουμε λοιπόν για το τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Χαμηλό σκορ για την ώρα. Ισορροπημένο το μάτς. Κάτος και ο Μπαμπάκος που μπήκε για πρώτη φορά στο μάτς. Ο Μαμαλάκης εδώ έξυπνα περνά από την αντίθετη πλευρά του σκρίν. Είναι ξανά ο Λάφκας στο κατάλληλο σημείο για να κλέψει μία ακόμα μπάλα. Πετράκος ταχύτατο στο ανοιχτό γήπεδο, τον σταματά με φάουλ ο Κάρολος Μπαμπάκος. Πέμπτο ομαδικό, βολές όπως και να έχει. Μπαμπάκος, Ελευθερίου, Μπαζόρας, Βεργόγιαννης και Μαμαλάκης. Στον πάγκο ο Ντουμάνης. Πετράκος, Χανιώτης, Σαρίς, Πρωτόγερος και Συφνέως η πεντάδα της Χουντ. 9 όλα από τον Πετράκο. Και τώρα, όχι, χάνει τη δεύτερη βολή, αλλά ο Λάφκας ανανεώνει. Πρωτόγερος πάτησε γερά, τέλειωσε ψηλά τη φάση. Έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Τα κάνει όλα σωστά εδώ και μάλιστα απέναντι στον αρκετά πιο υψηλόσωμο Γιάννη Ελευθερίου. Άλλοτε ψηλός των Γκουρούδων.
11-9 λοιπόν. Χαμένη όμως και αυτή η συμπληρωματική βολή. Βεργόγιάννης με φλότερ. Πάνω τον Λάφκας, ο οποίος είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμής. Πετράκος. Πέρασε τον Βεργόγιάννη, είδε μόνο του τον πρωτόγερο. Με χαντόφ παίρνει ο Σαρίς. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Χανιώτης. Step back, σούτα τα 6 μέτρα. Τι βάζει ο Χανιώτης. 13-9. Μπαζόρας. Είχε ώρα να σκοράρει η Space. Από τα screen τώρα βγαίνει ο Μπαμπάκος προσωρινά. Εκτελεί άστοχα όμως από κοντά. Και Τσιχούντε έχει την ευκαιρία να διευρύνει αυτό το συν 4 που έχει χτίσει στις τελευταίες φάσεις. Σαρίς. Οδηγίες του coach Πατσάκα από τον Πάγκο. Πετράκος. Φάουλ του Λάφκα πάνω στο screen. Δείχνει ο ρέφερι. Τα δύο δευτερόλεπτα. Ο χρόνος που απομένει στην πρώτη περίοδο. Λογικά πάμε σε παιχνίδι δύο κατοχών. Βεργόγιάννης. Θα το πάρει το σουτ. Ίσως να λύσει την προσπάθειά του ο Πετράκος. 16 δεύτερα για τη Χουτ. Καθαρή άμυνα θα προσπαθήσει να παίξει η Space Ελλάς που δεν έχει φάουλ να δώσει. Σαρίς. Ποιος θα πάρει το σουτ. Κανείς δεν θα το πάρει. Έκλεψε ο Μπαμπάκος. Και προλαβαίνει να τελειώσει τη φάση, αλλά χάνει το lay-up. Απίστευτο. 13-9 λοιπόν, σκορ πρώτης περίοδου στο Athens Sports Hall. Και επιστρέφουμε. Έναρξη δευτέρου δεκαλέπτου λοιπόν στον Κολονό. Πρώτη κατοχή για την Space Ελλάς. Τουμάνης Μαμαλάκης, Ηλιόπουλος, Μπαζόρας και Κωνσταντινίδης. Είναι οι πέντε πορτοκαλί. Μπαζόρας. Μαμαλάκης, βρίσκει χώρο, εκτελεί αλλά στοχή από μακριά. Ο Σαρίς παλεύει με τον Κωνσταντινίδη, τελικά ο Χανιώτης παίρνει το rebound. Οι υπόλοιποι τρεις είναι ο Λάφκας, ο Πετράκος και ο Πρωτόγερος στην πεντάδα της Χουτ. Λάφκας. Πετράκος αυτό το έχει και το βάζει. 15-9. Ένα 7-0 σε ρήτρα έχει η Χουτ. Σαρίς για τρεις.
Και φάουλ του Ντουμάνι πάνω στο σουτ. Μάλιστα, τρεις βολές για τον Γιάννη Σαρή. Ντουμάνις διαφωνεί σε ήπιο τόνο ο συνήθως. Ευστοχή η πρώτη βολή, 16-9. Κούντε έπειτα από το πρώτο σχετικά μουδιασμένο πεντάλεπτο. Είναι ανώτερη. Μια στις τρεις από τον Σαρή. Μαμαλάκης. Ωραία τροφοδοτεί τον Ντουμάνης και θα βάλει και το καλάθι. Καλάθι μέσα από σύστημα εδώ για την Space. Πολύ ωραία φάση. 16-11. Σαρής. Κράτησε την κατοχή, έδωσε στον Λάφκα. Ο Πετράκος με χειρόφρενο ξανά. Βρίσκει σίδερο αυτή τη φορά με ένα tip στην μπάλα, όμως ο Λάφκας δίνει δεύτερη ευκαιρία στην ομάδα του. Λάφκας. Πάσα στο κόψιμο του Χανιώτη. Καλάθι και φάουλ. Μπάλα έμοιαζε για λίγο σαν να φεύγει από την κατοχή του Χανιώτη. Σαν να του γλίστρησε, όμως βρήκε τον τρόπο να πάρει το maximum. 18-11. Δεύτερο ομαδικό για την Space. Και ριμπάουντ ο Ηλιόπουλος. Μαλάκης, τέλεσε, αστόχησε, Χανιώτης, ψηλά. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά ο Μαμαλάκης. Ο Μαμαλάκης που αποκτήθηκε μεσούς στη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, από την Thunder Blaze. Έχει κολλήσει εξαιρετικά στο roster της Space. Ο Μαμαλάκης που ήταν ο MVP στο πρώτο παιχνίδι με τους Αμφιδέξιους. 26 πόντους, 10 rebound, 2 assist, 3 κλεψίματα είχε τότε ο Νίκος Μαμαλάκης. Ο Παζόρας τώρα αναλαμβάνει την οργάνωση. Πάντα πάνω του ο Συφνέος, Μαμαλάκης. Σκρίνει του Κωνσταντινίδη. Μπάλα στον Ντουμάνι. Τρίποντο ο Παναγιώτης, rebound ο Χανιώτης. Παραμένει το 18-11, 7 και 20 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Πρωτόγερος. Λάφκας. Πέρασε ο Τόλης, μόνος του ο Σαρής, πέναλτι. Αλλά είναι άτυχος εδώ. Ο γκάρντ της Χουτ. Τρίτο λάθος του Ντουμάνι στην άλλη πλευρά. Είναι η ώρα του Σιαρέ να πατήσει παρκέ για πρώτη φορά, αντικαθιστώντας τον Μπαζόρα. Σιαρές, Μαμαλάκης, Ντουμάνης, Ηλιόπουλος και Κωνσταντινίδης είναι λοιπόν πλέον η πεντάδα της Space Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, Συφνέος, Πρωτόγερος, Αρής, Χανιώτης και Λάφκας. Χανιώτης. Λάφκα στο κόψιμο του Συφνέου. Άλλη μια σπουδαία φάση από την ομάδα του Στέργιου Πατσάκα. Πολύ ωραία δημιουργία του Λάφκα. Ωραία και η off-ball κίνηση του Συφνέου. 20-11 και για να δούμε αν αυτή τη φορά θα πετύχει το έμεσο τρίποντο η Hood. Ναι. Και μάλιστα πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο παιχνίδι, 21-11. Κρίσιμο σημείο του μάτς τώρα αυτό. Για να δούμε αν η Space έχει άμεση αντίδραση. Ντουμάνης. Αλλαγές στα screen, shoot από τις βολές, clutch, 21-13.
Πρωτόκερος. Ξυφνέως. Σαρίς. Ωραία στον Αγγελοπρωτόγερο. Ξανά ο Σαρίς από πολύ μακριά. Αυτή τη φορά η μπάλα δεν του παίζει κάποιο περίεργο παιχνίδι. Καταλήγει εκεί που θέλει ο ίδιος. 24-13 συν 11 για πρώτη φορά. Ο Μαλάκης θέλει να απαντήσει, αλλά είναι για δύο το σουτ. Εύστοχο. 24-15 βρίσκουν ρυθμό οι δύο παρές. Συφνέως. Ηρεμεί το ρυθμό. Δεν υπάρχει καλό spacing όμως τώρα. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρωτόγερος θα πάει στο ένας μέναν. Θα περάσει από τον Σιαρέ και θα τον νικήσει από τον αριστερό διάδρομο με δεξί lay-up. 26-15. Κωνσταντινίδης αποφεύγει τα βήματα, αλλά στο χ έρχεται ο Ηλιόπουλος να πάρει το επιθετικό. Και του Μάνης, άλλο ένα άστοχο αυτή τη φορά. Εποφελήσεται όμως ο Θοδωρής Ιαρές. Και η διαφορά πάει ξανά στους 9. Από τους 9 στους 11 και από τους 11 στους 9. Στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Ψάρις. Ενώ μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Χανιώτης. Ένα χέρι κολλημένο πάνω του Ντουμάνης. Χανιώτης θέλει να ελευθερωθεί. Σκοράρει, αλλά ως μη γενόμενο το καλάθι, καθώς έχει χρεωθεί με επιθετικό φάουλ. Αλλαγές τώρα από τον coach Πατσάκα. Πετράκος επιστρέφει. Μιλίσεβιτς μπαίνει στο μάτς για πρώτη φορά. Τσουμάνης. Ωραία πάσα, αλλά δεν περνά. Πετράκος είχε καταλάβει εκεί τι πάει να συμβεί. Σαρίς. Ο Μιλίσεβιτς περιμένει μόνος του. Τον έχει δει ο Σαρίς. Συφνέως. Πετράκος από τα 7 και με step back δεν το βάζει. 4 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. 26-17 παραμένει. Ο Μαλάκης. Την αντίθετη πλευρά του screen και από δύσκολη γωνία. Τον τύπο. Πολύ 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 δύσκολο καλάθι. Και φάουλ. Από τον Πετράκο το φάουλ. Τρίτο ομαδικό και για την Hood. Δύο βολές για τον Νίκο Μαμαλάκη. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η ομάδα που θα περάσει προφανώς ανεβαίνει στην elite, αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Η ομάδα που θα περάσει επίσης πάει στο μεγάλο Final Four της Master και εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή της σειράς, έλα που σε Milwaukee Sucks. Το πρώτο παιχνίδι της σειράς αυτής γίνεται και αυτό σήμερα. Ενώ λίγο αργότερα εδώ στον Κολονό, ενώ σκοράρει ο Συφνέος για 2 για το 28-20. Έλεγα ότι αργότερα στις 10 και μάλλον λίγο αργότερα στις 10. Η Δεσότητα θα παίξουμε τους Gangsters επίσης για μια θέση στο Final Four. Μαμαλάκης πέρασε, Μαμαλάκης σκόραρε, 28-22. Πετράκος γυρίσει, Space Ελλάς, οργανωμένη επίθεση. Συχνέως, Μιλίσεβιτς. Δεν ξέρω αν αλλίωσε την προσπάθειά του ο Ντουμάνης, κλέβει ο Ηλιόπουλος πάντως. Και υπάρχουν προϋποθέσεις εφενδιασμού τώρα. Μαμαλάκης. Καλή άμυνα ο Λαύκας, θα πάρει και το rebound. Συχνέως. Φάουλ από τον Σιαρέ. Καλό φάουλ είναι αυτό. Καθώς διακόπτει τον αντίπαλο εφενδιασμό. Βέβαια, από το επόμενο η Hood εκτελεί βολές. Νάτος και ο Στεφόπουλος. Για πρώτη φορά και αυτός στον απόψινό αγώνα. Ο MVP του δεύτερου παιχνιδιού κόντρα στο Black Mamba με 14 πόντους και 16 rebound, παρακαλώ. Εδώ όμως θα πιεστεί από τον Κωνσταντινίδη 2-2.
Έρχεται και ο Βεργόγιαννης για να πετύχει το καλάθι. 28-24. Η Space μειώνει κι άλλο. Η Hood καλή time out. 2-32 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Διαφορά στους 4. Λοιπόν, επιστρέφουμε για να δούμε ποια και αν κάποια από τις δύο ομάδες θα πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Υπάρχει και το ενδεχόμενο του Χ στο ημίχρονο. Συφνέως ρίσκαρε πολύ εκεί για να βρει τον Μιλίσεβιτς. Ο Στεφόπουλος όμως διορθώνει την κατάσταση και ο Μιλίσεβιτς αστοχεί από κοντά. Η μπάλα μάλιστα βγαίνει εκτός από τον ίδιο, η μπάλα στη Space που εδώ γλίτωσε δύο φαινομενικά εύκολους πόντους. Μαμαλάκης, Ιαρές, Μπαμπάκος, Βεργόγιαννης και Ηλιόπουλος από τη μία, Πετράκος, Συφνέος, Τεφόπουλος, Λάφκας και Μιλίσεβιτς στην άλλη πλευρά. Στο έξω ο Μαμαλάκης, ένα ακόμη rebound του Λάφκα. Πετράκος, Μιλίσεβιτς, πέναλτι για τον Σέρβο. Μπάλα τον πουλάει. Σιαρές. Βεργόγιαννης. Και αυτό μέσα. 28-26 με τον Παναγιώτη Βεργόγιαννη να βρίσκει ρυθμό και να μειώνει τη διαφορά στο καλάθι. 100 δευτερόλεπτα ακόμα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Συφνέως μυρίζει τρίποντο αλλά δεν μπαίνει. Παίρνει ο Μαμαλάκης και θα τρέξει. Μαλάκης για δύο, όχι. Rebound όμως ο Μπαμπάκος. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Νέες αλλαγές τώρα. Επιστρέφει Χανιώτης και Πρωτόγερος από πλευράς γηπεδούχων. Και στην άλλη πλευρά το νέο πρόσωπο είναι ο Ντουμάνης. Ντουμάνης δημιουργεί το ρήγμα στην άμυνα του Σκουτ. Παίρνει φάουλ. Τέταρτο και για τους γηπεδούχους. Θα όμως έχει δοθεί πάνω στην προσπάθεια. Δικαίωμα για βολές. Και μια προειδοποίηση στον Άρη Πετράκο. Δεν είδα τι ακριβώς συνέβη, μάλλον κάποια διαμαρτυρία. Στο στόχο η πρώτη του Ντουμάνη, 28-27, και έχει και την ευκαιρία να φέρει το μάτι σε απόλυτη ισορροπία τώρα. Και θα το κάνει φυσικά. 28 όλα. Η διαφορά έχει φτάσει μέχρι και τους 11, θυμίζω. Πετράκος. Χανιώτης. Ξέφυγε προσωρινά. Πετράκος. Βήματα. Μπάλα ξανά στη Space που εδώ έχει την ευκαιρία. Και τώρα προειδοποίηση σε όλους.
ελπίζουμε να μην χαλάσει το μάτς. 40 δεύτερα. Ντουμάνης. Πάρα πολύ ωραία αυτή η τρίπλα δισταγμού. Πέρασε εκπληκτικά, αλλά στόχισε τον δεξιδιάδρομο. Πρωτόκερος. Με χαντόφο Πετράκος. Σταυρωτή στον Ηλιόπουλο. Το σούτ από τα 5 μέτρα δεν μπαίνει. Έχει φύγει ο Βεργόγιαννης. Ο Μαλάκης δεν ρισκάρει. Θα πάει όλο το δρόμο. Κοιτάξτε εκεί τι κάνει μπάλα. Έχει τραβήξει το διχτάκι ο Μπαμπάκος. Η μπάλα στην Χουντ λοιπόν με 12,5 δευτερόλεπτα να είναι όλα δικά της. Αν δεν βιαστεί φυσικά. Μπαίνει και ο Σαρίς για αυτή την τελευταία φάση. Θυμίζω η Space δεν έχει φάουλ να δώσει. Για να δούμε. 10. Σαρίς. 5. 4. 3. Φάουλ πάνω στο σουτ. Ο Σαρίς βρίσκει και πάλι τον τρόπο να εκμεύσει το φάουλ από τον Μπαμπάκο αυτή τη φορά. Είναι 2 βολές αν δεν κάνω λάθος, ναι. Νωρίτερα είχε 1 στις 3. Τώρα χάνει την πρώτη. Με 3,2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Σαρίς. Ούτε η δεύτερη. Τουμάνης πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο στο Athens Sports Hall. Χουτ 28. Space Ελλάς 28. Όπως ακριβώς το περιμέναμε. Ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες.
Επιστρέφουμε σιγά σιγά για την έναρξη και του δευτέρου ημιχρόνου στο Game 1 αυτής της πολύ σπουδαίας σειράς ανάμεσα σε Hood και Space Ελλάς. Δεν θα ήταν παράλογο να πούμε ότι βλέπουμε ίσως έναν πρόωρο τελικό. Οι ομάδες με σταθερή πορεία όλη τη σεζόν. Κάπως πιο σταθερή βέβαια η τρομακτική πορεία της Space Ελλάς που αγνοεί τη λέξη ήττα από το ξεκίνημα της σεζόν. Για την ακρίβεια έχει γνωρίσει μόλις μία στο κύπελο. 28 όλα. Απόλυτη ισορροπία. Και πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Συφνέος, Πετράκος, Σαρής, Λάφκας και Χανιώτης για την ομάδα του Στέργιο Πατσάκα. Με Ντουμάνι, Λιόπουλο, Βεργόγιαννη, Μαμαλάκη και Κωνσταντινίδη. Η Space Ελλάς. Πετράκος δημιουργεί, Λάφκας ξεφεύγει και σκοράρει. Πάρα πολύ ωραία φάση. Έτοιμο καλάθι έδωσε εδώ ο Πετράκος. 30-28. Ντουμάνης. Λιόπουλος θα δώσει στον Κωνσταντινίδη. Αυτός πιάνει δουλειά κοντά στο καλάθι. Και νικά τον Λάφκα. 30 όλα. Συφνέως. Θέλει να περάσει από δεξιά. Έκλεισαν δύο παίκτες πάνω του. Δεν βρίσκει στήριγμα. Είναι ο Βεργόγιαννης εκεί για να κλέψει. Μαμαλάκης με χειρόφρενο. 30-33. Αυτό είναι μεγάλο σουτ. Προβάδισμα για την Space. Μετά από πάρα πολύ ώρα. Από τα μισά της πρώτης περίοδου μάλλον. Σαρής. Για να δούμε αν θα ψάξει την απάντηση. Ωραία η πάσα. Ο Λάφκας όμως έπρεπε να τελειώσει εκεί τη φάση. Σαρής, υποπίεση χρόνου και αντιπάλου. Κοιτάξτε εκεί τι κάνει ο Λάφκας. Συφνέως. Έχει κερδίσει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή. Παρότι για λίγο αυτή η φάση έμοιαζε χαμένη. Που βρίσκει τον τρόπο. Και έχει την ευκαιρία για εύκολους πόντους. Πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό. Εύστοχη η πρώτη. 31-33. Στο στόχο και η δεύτερη. Στον πόντο το μάτς. Μπαζόρας. Δεν βγαίνει εδώ η φάση για τη Space. Ενώ νωρίτερα μπερδεύτηκα, δεν ήταν ο Μπαζόρας, ήταν ο Μαμαλάκης. Σαρής. Λάφκας. Και Πετράκος θα το πάρει το mid-range και αυτό μέσα. 34-33 μπροστά η Hood. Και το derby καλά κρατεί. Μαμαλάκη σε μια γρήγορη επίθεση. Υπάρχει σφύριμα για φάουλ του Πετράκου, ο οποίος πόσα έχει. Πολλές για τον Μαλάκη. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 34-35. Συφνέως. Πετράκος. Πέρασε ο Άρης, καλάθι και φάουλ.
Δεν μπορεί και να τον σταματήσει ο Ηλιόπουλος. Τρίτο φάουλ μάλιστα για εκείνον, πρόβλημα αυτό. Η λογική λέει ότι θα πάει στον πάγκο για να προστατευτεί. Πράγματι αυτό γίνεται, ο Μπαζόρας τον αντικαθιστά. Ενώ το προβάδισμα συνεχίζει να αλλάζει χέρια. Τον Πετράκο τώρα να διαμορφώνει το 37-35. Βεργόγιαννης, Κωνσταντινίδης και Μαμαλάκης. Ένα πλαϊνό pick and roll, ένα σουτ για τρεις μέσα. Μεγάλο καλάθι. 37-38. Χέρι-χέρι δύο ομάδες το πρώτο τρίλεπτο του δευτέρου μέρους. Έτσι θα πάει το μάτς. Δεν νομίζω ότι κάποια από τις δύο θα ξεφύγει. Η Χουτ είχε την ευκαιρία της όταν προηγήθηκε με 11. Space όμως αντέδρασε άμεσα. Ενώ αρχίζουν να καταφθάνουν και οι παίκτες για το επόμενο παιχνίδι. Η αναμέτρηση ανάμεσα στους The Shot και τους Gangsters. Εδώ Λάφκας και Κωνσταντινίδης βρέθηκαν πεσμένοι στο παρκέ. Ο ένας σήκωσε τον άλλον σε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που νομίζω δεν κατέγραψε η κάμερα. Ο Ντουμάνης συνδέεται από μακριά. 37-41. Με δύο σερί τρίποντες βόμβες η Space χτίζει μια μικρή διαφορά 4 πόντων και αναγκάζει την Χουτ να καλέσει time out. 6:34 ακόμα στην τρίτη περίοδο. 37-41. Συφναίος, Πρωτόγερος, Σαρής, Λάφκας και Στεφόπουλος από τη μία. Μπαζόρας, Μαμαλάκης, Ντουμάνης, Βεργόγιαννης και Μπαμπάκος, η πεντάδα της Space Ελλάς. Συνεχίζουμε. Σαρής. Χαντόφ, ο Συφναίος. Πρωτόγερος. Για δύο, Άγγελος. Αλλά δεν θα του κάνει το χατήριο. Μπαμπάκος θα πάρει το rebound και θα κατεβάσει και την μπάλα. Βεργόγιαννης, Μαμαλάκης. Σε άμυνα ζώνης η Χουτ. Rebound του Σαρή και φάουλ του Μπαμπάκου ή του Βεργόγιαννη. Του Βεργόγιαννη. Και είναι το δεύτερο, αν καταλαβαίνω καλά, τις αντιδράσεις. Τρίτο ομαδικό για την Space, νωρίς και σε αυτή την περίοδο. Συφναίος για τρεις, ναι, όχι. Για κάποιο λόγο, είμαι βέβαιος ότι θα μπει αυτό το σουτ. Βεργόγιαννης, airball. Σπάνιο αυτό. Νιδιάζεσαι, του λέει ο Ντουμάνης. Το 37-41 παραμένει. Μπάλα στα χέρια του Σαρή. Συχνέως, του δίνουν το σουτ. Και το πληρώνουν. Δεν γίνεται να τον αφήνεις ελεύθερο. Ακόμη και αν έχει αστοχήσει σε 2 ή 3 ή 4 σερί. 40-41. Τον άλλοτε παίκτη της Λιμός. Βεργόγιαννης, Ντουμάνης με υπομονή Space, αλλά χωρίς αποτελεσματικότητα εδώ. Ο Πρωτόγερος τρέχει, ο Συφναίος δοκιμάζει για δύο και το βάζει και αυτό. 5 συνεχόμενοι πόντοι και προβάδισμα για τους Χουντιανούς. 42-41. Τι έγινε τώρα.
Υποπή για να σκουπιστεί μπάλα. Ενώ ο Σιαρές μπαίνει στη θέση του Βεργόγιαννη. Τέσσερα-13 είναι το επιμέρου σκορ μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Σιαρές δεν τιμωρεί τη ζώνη. Συφνέος, ο πρωτόγερος και ο Λάφκας έρχεται σαν τρέιλερ. Και κοιτάξτε τι βάζει ο Τόλης. Τρομερό καλάθι, 44-41. Το πολυεργαλείο της Χουτ και τώρα λάθος σχεδόν αβίαστα της Πέις που μοιάζει να μην πατά καλά στις τελευταίες φάσεις. Το momentum είναι με τη Χουτ αυτή τη στιγμή. Ψαρίς, ψάχνει χώρο πίσω από το screen. Είναι στον πρωτόγερο. 8 δευτερόλεπτα ακόμα, η μπάλα με κάποιο τρόπο φτάνει στον Στεφόπουλο αλλά αυτός δεν τη βάζει στο καλάθι. Χουτ κλέβει. Συφνέος. Οργανωμένη επίθεση. Λάφκας γυρνά με τη spin move. Ψάχνει ταμπλό, δεν το βρίσκει. Παίρνει το rebound. Μια ακόμα δεύτερη επίθεση. Διαχειρός Λάφκα. Συφνέος. Πού θα πάει μπαλά. Στον πρωτόγερο και αυτό στη λήξη παραλίγο. Παραμένει το 44-41. Ένα 7-0 σερί τρέχει Χουτ. Κακό σου τώρα του Ντουμάνι. Συφνέως. Ένα δεις τον Μαμαλάκη. Σαρίς. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη. Ο Σαρίς για τρεις. Παραλίγο. Ήταν ασφυκτικά πιεσμένος εκεί. Δεν ξέρω αν προσπάθησε να εκμεύσει και νέο φάουλ. Πάνω σε προσπάθεια, Ντουμάνης για δύο είναι το σουτ. Αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό το καλάθι. 44-43 με τον αρχηγό να δίνει τη λύση. Και να ξεκολλά την ομάδα του. Συφνέως. Πρωτόγερος. Ένα πλαϊνό pick and roll με τον Στεφόπουλο. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ του Στεφόπουλο, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει κιόλας. Ενώ ο Σαρίς δίνει τη θέση του στον Χανιώτη. 2-3 τα φάουλ, 2-21 ο χρόνος που απομένει στην τρίτη περίοδο. Σιαρές, Ντουμάνης, Μπαζόρας και Μαμαλάκης. Υπομονή για να την μπάλα η Space. Ο Μαμαλάκης θα μπορούσε να εκτελέσει, θέλησε να σιγουρέψει τη φάση. Συφνέως. Θα κλέψει τώρα ο Μαμαλάκης. Τον καταδιώκουν δύο, Μαμαλάκης πέφτει άτσαλα εκεί. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ, υπάρχουν βολές, αλλά να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης της Space. Έπεσε με τη μέση εκεί. Είναι γυμνασμένο παιδί όμως. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τρόμαξα έτσι όπως τον είδα να πέφτει. Ανησύχησαν από την αλήθεια. Τρίτο φάουλ και για την Χουτ. Ζευγάρι βολών. Τι έγινε τώρα. Αλλαγή ο Μαμαλάκης. Πρέπει να ζητήθηκε πριν αποφασίσει ότι μπορεί να συνεχίσει. Ο Βεργόγιαννης αναλαμβάνει. Και βάζει την πρώτη.
44 όλα. Και τώρα προβάδισμα για την Space. Κατώ δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της περίοδου. Για να δούμε με τι δεδομένα θα πάνε οι δύο ομάδες στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο. Λαύκας, κλείνουν δύο πάνω του, αστοχή, πρωτόγερος. Δύσκολη προσπάθεια, η μπάλα κόλλησε. Το βελάκι δείχνει space. Ανάσες για τον Βεργόγιαννη, επιστρέφει άμεσα ο Νίκος Μαμαλάκης. Μαμαλάκης για τρεις, μάλιστα. 44-48. Πρωτόγερος. Κανιώτης από την baseline. Το double team της Space εκεί. Παπάκος θα σηκωθεί ή όχι? Θα σηκωθεί. Δεν υπάρχει foul, αν δεν κάνω λάθος. 9 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Hood. Τράκος. Βγάζει ωραία πάσα Λαύκας. Φάουλ χαμηλά δείχνει ο ρέφερι. Και έτσι δεν μετρά το καλάθι του Τόλι. Τέταρτο ομαδικό. Και 14 επίδεση τώρα. Τετράκος. Θα το πάρει και θα το βάλει ο Άρης. 47-48. Τι ματσάρα βλέπουμε. Μαμαλάκης. Μπαζόρας για τρεις. Όχι. Υπάρχει ποιος. Είχε χτυπήσει ο πρωτόγερος. Ποιος πιάνει τον αγκώνα του και σφαδάζει. Πάμε σε διακοπή. Δυστυχώς πρέπει να έχει χτυπήσει σοβαρά ο Άγγελος. Άσχημα μαντάτα. Την αντίδρασή του φοβήθηκα ακόμα και για σπάσιμο. Θα δεχτεί τις πρώτες βοήθειες από την γιατρό της αναμέτρησης και ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο σοβαρό όσο φάνηκε αυτό που συνέβη. Όλα αυτά 31 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Ο Συφναίος στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη από τις δύο.
Μέσα η δεύτερη. Σαράντα οκτώ όλα. Τουμάνης. Μπαζόρας. Σταθερά σε άμυνα ζώνη στα τελευταία λεπτά η Χουτ. Τουμάνης από τα 7. Μακρινό το rebound. Και δεύτερη ευκαιρία για την Space. Μαμαλάκη. Φάουλ ο Σιφναίος τώρα. Καλό φάουλ αυτό. Είχε να δώσει η Χουτ. Τώρα δεν έχει. Πάμε σε time out. Το καλεί ο Τουμάνης για να οργανώσει αυτή την επίθεση διάρκειας 5 δευτερολέπτων. Θα μας δείξει αν κάποια από τις δύο ομάδες θα ξεκινήσει με κάποιο προβάδισμα. Την τέταρτη περίοδο στο βάθος βλέπετε και τον πρωτόγερο, ο οποίος βάζει πάγο στον αγώνα, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, δεν είμαστε και live και δεν μπορώ να δω το replay. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Για να δούμε τι σχεδίασε coach Ντουμάνης. Ντουμάνης, Κωνσταντινίδης, Μαμαλάκης, Ιαρές. Και ποιος επαναφέρει. Έλατε. Ντουμάνης. Ανάποδο lay-up. Δεν μπαίνει. Ο Κωνσταντινίδης όμως με follow. Προλαβαίνει το ρολόι. Μπάζερ τρίτης περίοδου. 48-50 καλάθι ψυχολογίας για την Space Ελλάς. Πάμε σε μια νέα μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με το τέταρτο συναρπαστικό δεκάλεπτο του πρώτου προημιτελικού. Λοιπόν, την ίδια ώρα, έλα που σε Milwaukee Sucks, 6 και 25 για τη λήξη του αγώνα, 58-39. Σήμερα εντωμεταξύ έχουμε play-off και στην Evolution, μια κατηγορία κάτω δηλαδή. Δαλάει κλάμα, αλπινιστές. 39-38, περίπου 3,5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Αυτά είναι τα παιχνίδια που διαδραματίζονται live την ίδια ώρα. Η Λαπούσε κάνει το 1-0 στο άλλο ζευγάρι των quarter finals. Προηγείται με 21-1 πεντάλεπτο πριν τελειώσει το match. Δεν μπορεί να γυρίσει αυτό. Να δούμε εδώ τι θα συμβεί. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά ανάμεσα σε Hood και Space Ελλάς. Είναι η πρώτη από τις δύο, μπορεί και τρεις μάχες που θα δώσουν οι δύο ομάδες. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι τρεις. Χανιώτης. Σιφναίος. Ζητά ο Σαρίς και ο Πετράκος. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα παίρνει ο Πετράκος. 5-4, το βάζει ξανά, είναι απίστευτος σήμερα, 50 όλα. Τα έχει για ψωμωτήρια αυτά τα mid-range. Ντουμάνης. Μαζόρας.
Κολλημένος πάνω το Συχναίος. Ο Μάνης κρατιέται. Και παρά την πολύ καλή άμυνα του Λάφκα πετυχαίνει το καλάθι. Για το 50-52. Συχναίος. Κανιώτης υπό καλές προϋποθέσεις. Δεν σημαδεύει όπως θα ήθελε. Λοιπόν, του Κωνσταντινίδη. Ο Μαλάκης έχει δώσει το σύστημα. Και θα εκτελέσει και για τρεις. Τι βάζει ο Νίκος Μαμαλάκης. 50-55. Τεράστιο σούτ. Άλλο ένα. Συχναίος. Πέρασε. Δεν έβαλε όμως το καλάθι. Και η Space θα τρέξει. Εγκαιρό αμυντικό transition. Και σετ επίδεση. Σιαρές. Μπαζόρας. Και τώρα ο Κωνσταντινίδης. Με 8 δεύτερα στη διάθεσή του ποστάρει τον Τσαρί. Γυρνά και χάνει το καλάθι. Παίρνει όμως το rebound. Και σε δεύτερο χρόνο 50-57. Πάει να ξεφύγει η Space. Η Χουτ καλύτερη να τη δράσει. Κλέψιμο όμως του Σιαρέ. Ένας μέναν. Έρχεται και δεύτερος. Κοινό Μαμαλάκης. Σιαρές. Όχι. Μαμαλάκης όμως. 50-59. Λάφκας έπινε μόνος του εκεί να παλεύει. Διαφορά στους 9 δεν είναι η μεγαλύτερη που έχουμε δει μέχρι στιγμής απόψε. Η Χούντι είχε προηγηθεί με 11 στο πρωτεμήχρονο. Είναι όμως μια πολύ σημαντική διαφορά. 7,5 λεπτά πριν το τέλος. Έχω την εντύπωση το μεταξύ ότι η Space έχει ανοίξει περισσότερο το rotation. Η Hood το κάνει τώρα. Επιστρέφει μετά από ώρα ο Μιλίσεβιτς και μπαίνει για πρώτη φορά, έχω την εντύπωση, στο μάτς ο συνεπίθετος, αν υπάρχει καν αυτή η λέξη, ο Σπύρος Θεοδόρου. Θεοδόρου Πετράκος, Λάφκας, Χανιώτης και Μιλίσεβιτς. Είναι η πεντάδα, ο Ντράγκαν για δύο, το χάνει. Μαμαλάκης, Ντουμάνης, Ηλιόπουλος, Μπαζόρας και Κωνσταντινίδης για την Space Ελλάς. Ντουμάνης ρόλαρε όμορφα μετά το screen, ελευθερώθηκε. Και με μια άψογη εκτέλεση μέσης απόστασης έφερε τη διαφορά στους 11, 50-61. Τα πράγματα δυσκολεύουν για την Χούντ, υπάρχει όμως πάρα πολύς χρόνος ακόμη στο μάτς. Πετράκος, λάθος, κλέβει ο Ηλιόπουλος. Ο Μαλάκης δεν θα βιαστεί και πολύ καλά θα κάνει. Space δείχνει να ελέγχει το μάτς. Μαμαλάκης στο παρκέ και οι δύο. Το μάτς συνεχίζεται. Λάφκας πήρε φόρα το κεντρικό διάδρομο. Εκεί υπάρχει ξεκάθαρο αντιαθλητικό φάουλ. Το έχει κάνει ο Ηλιόπουλος. Και μάλιστα είναι τέταρτο για εκείνον. 2 βολές για τον Λάφκα. Και η μπάλα στη Χουντ. Ενώ ο Βεργόγιαννης περνά στη θέση του Ηλιόπουλου. Ο
επιτυχία τώρα στο Athens Sports Hall. Πολλοί κόσμος και στο καφέ εδώ μεταξύ. Λάφκας χάνει και τη δεύτερη. Και τώρα 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση των κηπεδούχων. Θεοδόρης την επαναφορά. Έδωσε στον Λάφκα. Λάφκας με το δεξί, όχι. Καλή άμυνα και rebound από τον Κωνσταντινίδη. Ο Μαλάκης περνά εντός χρόνου το κέντρο. Αλλαγές στα σκρίνα από τη Χουτ. Ο Μαλάκης θα παίξει στα πόδια τον Χανιώτη. Με τρίποντο θέλει να τον νικήσει. 50-64. Τεράστιο μάτσα από τον Νίκο Μαμαλάκη. Αυτός παρέα με τον Ντουμάνι οδηγούν την Space Ελλάς σε μια πολύ σπουδαία νίκη. Ξαναλέω όμως, υπάρχει πάρα πολύς χρόνος ακόμη. Φάουλ του Μπαζόρα τώρα. Δεύτερο ομαδικό για την Space, χωρίς φάουλ Χουτ. Χανιώτης, Λάφκας. Πετράκος του ξαναδίνει υπέροχα την μπάλα. Δεν μπαίνει όμως το καλάθι. Ο Μαλάκης. Όσο οδεύουμε προς το φινάλε, η Space θα αρχίσει να παίζει και με το χρόνο. Δεν είναι αυτή που βιάζεται τώρα, η Χουτ βιάζεται. Βεργόγιαννης, Μαμαλάκης από τα 8. Και Κωνσταντινίδης ανανεώνει, έχει βρει μπάλα στο Στεφάνι. Μαμαλάκης. Ντουμάνης για το 17. Άστοχο το σουτ, τρεις βολές όμως. Φάουλ είναι από τον Πετράκο. Τέταρτο φάουλ για τον Άρη. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τον κοτ Πατσάκα, ο οποίος περνά στη θέση του τον Συφνέο, ενώ μπήκε και ο Στεφόπουλος αντί του Λάφκα. Λιγότερο από 5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου προημιτελικού. Space προηγείται με 15. Και πλέον έχει σαφώς τον πρώτο λόγο για το ροζ φύλλο. Μία στις τρεις από τον Ντουμάνι, αυτό είναι αρκετά σπάνιο. Και για να δούμε αν οι Χουντιανοί έχουν ακόμη σφιγμό. Ένα σουτ ψυχολογίας χρειάζονται τώρα. Ποιος θα το δώσει? Θεοδόρου. Συφνέος. 5-4. Συφνέος για 2. Κάκι στο σουτ. Βεργόγιαννης. Σαν να έχει χάσει την ψυχολογία της η Χουτ. Μαμαλάκης. Ρόλαρε όμορφα και ο Κωνσταντινίδης, η μπάλα όμως δεν έφτασε ποτέ σε εκείνον. Συφνέος, Θεοδόρου και Μιλίσεβιτς γρήγορα στον Στεφόπουλο. Το καλάθι θα έρθει. 52-65. Εδώ η Χουτ βρήκε γρήγορα τη λύση πριν η Space οργανωθεί στα μετόπισθεν. 4 λεπτά ακόμα. Κανένας απολύτως λόγος βιασύνης τώρα για τους Πορτοκαλί. Ο Μανής ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αστοχή όμως στο δίποντο μπροστά στον Στεφόπουλο. Συχνέως. Χουτ θέλει να μειώσει κι άλλο. Θεοδόρου, Συφνέως θα το πάρει και θα το βάλει. Όχι, μακρινό το rebound του Μαμαλάκη. Βάζει έξυπνα την μπάλα μπροστά και τελειώνει τη φάση υποδειγματικά. 52-67, ξανά στους 15 η διαφορά. Θεοδόρου,
πίσω από το screen, airball. Και νομίζω ότι πλέον δεν γυρνάει το παιχνίδι. Space απόλυτα σοβαρή, απόλυτα συνεπής. Έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Και είναι πολύ εμπειρή ομάδα για να δεχτεί τώρα τέτοια ανατροπή. Μάνης κάνει νόημα στον πάγκο για time out. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε. 2 και 52 ακόμα για το φινάλε. 52-67. Συφνέως Θεοδόρου, Μιλίσεβιτς, Χανιώτης και Στεφόπουλος. Φαίνεται πως είναι η πεντάδα της Κουτ. Με Ηλιόπουλο, Βεργόγιαννη, Μαμαλάκη, Ντουμάνη και Κωνσταντινίδη, η Space Ελλάς. Σκάρτα 3 λεπτά για το τέλος. 6 δεύτερα. Στην διάθεση της Space Ελλάς αυτή την επίθεση, δεν το είχα δει αυτό το δεδομένο. Γι' αυτό πήρε time out ο Ντουμάνης. Μαμαλάκης ξέφυγε. Το χάσε αυτή τη φορά ο Κωνσταντινίδης έξυπνα. Πολύ έξυπνα. 52-69. Συχνέως. Αν τα πράγματα ήταν όπως πέρσι με τη διαφορά πόντων στη φάση των 16 και στα προημιτελικά, η Χουτ θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα όμως τώρα δεν έχει συμβεί, δεν έχει κρυθεί μάλλον τίποτα απολύτως όσον αφορά την πρόκριση. Είδαμε και στη φάση των 16 τους Κουρκούτες να χάνουν το πρώτο μάτσα από την Φλάντα, αλλά στη συνέχεια να παίρνουν δύο νίκες. Πιο αξιοκρατικό νομίζω αυτό το σύστημα πρόκρισης. Είναι κρίμα μια κακή βραδιά να σου στερήσει την προσπάθεια μιας ολόκληρης σεζόν. Τα λέω όλα αυτά γιατί η διαφορά έχει φτάσει τους 17 πόντους. Ένα δίλεπτο πριν τελειώσει το μάτς. Ουσιαστικά το τελικό σκορ ψάχνουμε. Σταντινίδης από μέση απόσταση. Κακό τελείωμα, αλλά ο Μαλάκης είναι εκεί. Και θα βάλει κι άλλο σουτ. Κάνει απίθανα πράγματα σήμερα στο παρκέ του Athens Sports Hall. Προφανώς αυτός ή ο Ντουμάνης θα είναι ο Μπέτσον MVP. Η Χουτ ήταν εξαιρετική για μεγάλο διάστημα του αγώνα. Κάπου εκεί στο χρονικό σημείο του τραυματισμού του πρωτόγερου άρχισε να χαλάει το μυαλό. '72-71. Θεοδόρου. Weak side on Milicevic. Ποιος χάνει νέο σουτ. Αυτά συνήθως τα έχει για πρωινό. Κωνσταντινίδης, τελευταίες στιγμές του αγώνα. Καμία διάθεση για άμυνα, καμία διάθεση για επίθεση τώρα. Έχουν κριθεί όλα. Δεν θα κάνει επίθεση Space. Αυτό ήταν φινάλε του πρώτου προημιτελικού. Χουτ 52, Space Ελλάς 71. Νομίζω ότι η διαφορά βέβαια δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα συνολικά. Η Space όμως κάνει το πρώτο βήμα για να βρεθεί εκεί που της αξίζει, στην Elite. Ξαναλέω, τελικό σκορ από το Athens Sports Hall. Χουτ 52, Space Ελλάς 71. Νίκη στο πρώτο παιχνίδι για την ομάδα του Παναγιώτη Ντουμάνη.
Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στις 26 του Απριλίου εδώ στο Athens Sports Hall. Όχι, με συγχωρείτε, στις 23. Και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, αν η Χούντι σοφαρίσει, οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν εδώ σε αυτό το γήπεδο στις 26 του μήνα. Αυτά από εμένα. Καλό βράδυ σε όλους.